Με την παρουσία δύο τρικαλινών αντιπροσώπων, τον Δημήτρη Παναγιωτόπουλου και Νίκου Παπαευθυμίου, πραγματοποιήθηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων. Κατόπιν της συνέλευσης αποφασίστηκαν ομόφωνα οι κινητοποιήσεις του κλάδου, καθώς αντιτίθεται στην αύξηση του ΦΠΑ στα είδη επισιτισμού. Ειδικότερα οι επαγγελματίες, σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Παναγιωτόπουλου στην TRT, αποφάσισαν την αναστολή των πληρωμών προς το δημόσιο, το κλείσιμο των καταστημάτων στην ημερομηνία που θα καθορίσει η διοίκηση της ΠΟΕΣΕ, εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στην έναρξη της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης και νομική διερεύνηση για την νομιμότητα του μέτρου της κυβέρνησης. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι ένας χώρος βιομηχανία, ο χώρος της εστίασης, που αυτή τη στιγμή αποσχολεί πάνω από 600.000 εργαζόμενους. Είναι ένας χώρος που σπουδάζουν οι φοιτητές που έρχονται και στην πόλη μας και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος που ζουν για να σπουδάσουν γιατί δεν έχουν άλλη οικονομική πόρη. Δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή πάνε να σβήσουν τα μικρά μαγαζιά, τα εστιατόρια, πάνε να σβήσουμε τη βιομηχανία που υπάρχει στη χώρα μας και δυστυχώς θα κλείσουν πολλές επιχειρήσεις.